μία εκτίμηση για την πρώτη συνεδρία στο τοπικό συμβούλιο Νεάπολης. Το τοπικό συμβούλιο, το πρώτο τοπικό συμβούλιο πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν πάρα πολύ καλό το κλίμα. Καταρχάς συμμετείχαν όλοι τα μέλη του τοπικού συμβουλίου, συμμετείχαν όλοι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, συμμετείχαν άνθρωποι, νεαπολίτες, απλοί πολίτες που είχαν θέματα να πούνε. Τα θέματα του τοπικού συμβουλίου ήταν λίγο πολύ διαδικαστικά, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι κάναμε μια πολύ καλή αρχή. Πήγαν οι βάσεις, πιστεύω, για μια πολύ καλή συνεργασία. Εξάλλου, το επόμενο τοπικό συμβούλιο θα είναι πολύ σύντομα, γιατί έχουμε ουσιαστικά βήματα να κάνουμε από εδώ και πέρα. Οπότε αναμένουμε τη συνέχεια. Μάλιστα. Πρώτη συνεδρία σε σήμερα το τοπικό συμβούλιο της Νεάπολης. Για μένα ήταν μια πολύ ευχάριστη έκπληξη η παρουσία όλων των εκλεγμένων δημοτικών συμβούλων, πέρα από τα μέλη τοπικού συμβουλίου, όπως επίσης ήταν πολύ ευχάριστη παρουσία και ανθρώπων πολιτών της Νεάπολης που ενδιαφέρονται, ήταν υποψήφιοι είτε όχι, όπως η Ήρης Περβλίου, η Μαρία Σεργάκη, ο Μανώλης Οδιανάς και ο Γιώργος Καφετζάκης. Είναι πολύ σημαντικό το ότι όλα αυτά τα παιδιά δεν εγκαταλείπουν την προσπάθεια, επειδή μέσα από αυτή την εκλογική διαδικασία δεν εξελίσσαν, δείχνουν διάθεση να ασχοληθούν και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα ενεργητικοί με προτάσεις σε όλη τη διάρκεια του συμβουλίου. Το κλίμα ήταν πολύ θετικό στην πρώτη συνεδρίαση. Η εκτίμηση είναι ότι υπάρχει διάθεση να πορευτούμε όλοι μαζί για το καλό του τόπου. Σαφέστατα θα φροντίσουν τα παιδιά να υλοποιήσουν και το θεσμικό ρόλο της αντιπολίτευσης, η οποία πρέπει να ελέγχει σε κάθε βήμα την ροή και τα έργα της Δημοτικής Αρχής. Απλά αυτό που εγώ διέκρινα ήταν η θετική στάση και η διάθεση, ότι εάν δείξουμε διάθεση όλοι να κινηθούμε για το κοινό καλό, για το καλό τόπο και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά, θα τους έχουμε δίπλα μας, θα είναι συμπαραστάτες σε αυτή την προσπάθεια και δεν δείχνουν διάθεση να κάνουν αντιπολίτευση απλά για την αντιπολίτευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δείχνει το κλίμα, δείχνει τη διάθεση, δείχνει το πώς πρέπει να πορευτούμε από εδώ και πέρα. Αυτό κάνει ακόμα πιο, αυξάνει ακόμα περισσότερο την ευθύνη τη δικιά μας και μας βάζει πρώτων ευθυνών μας για να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο και να φροντίσουμε το αποτέλεσμα να είναι το καλύτερο δυνατό. Ωραία.